Daytona Zondes 310 TAF. Γιατί πολύ απλά, εσείς μας το ζητήσατε και εμείς θα σας την παρουσιάσουμε. Η επαφή είχε γίνει στα Τρίκαλα όταν η Γκοργόλης ΑΕ μας είχε καλέσει για να δούμε τα νέα ΣΥΜ και τις νέες Daytona. Εδώ βέβαια έχουμε την 310 TAF όπως είπα και στην αρχή, αλλά το TAF έχει και δύο αδερφάκια, το X και την R. Πάμε να δούμε γιατί TAF, γιατί Daytona, γιατί 310. Καταρχάς θα ξεκινήσω λέγοντάς σας ότι η μοτοσυκλέτα είναι και για διπλώματα Α2. Και όταν μιλάμε για διπλώματα Α2, θα σας υπενθυμίσω ότι δεν έχουμε περιορισμό στα κυβικά, έχουμε όμως περιορισμό στην υποδύναμη της μοτοσυκλέτας. Για να δούμε όμως συνολικά τι είναι το Zondes και σε ποιο κοινό απευθύνεται. Θα ξεκινήσουμε από την καρδιά του, που είναι ένας μονοκύλινδρος τετράχρονος κινητήρας, σύγχρονος, υγρόψυκτος πάντα, στο πλαίσιο των προδιαγραφών Euro 4, με δύο παρακαλώ κεντροφόρους επικεφαλής, που μας αποδίδει 35,4 ύπους. Και μάλιστα, θα τολμήσω να πω ότι είναι από αρκετά χαμηλά και γραμμικά. Και παράλληλα, δεν έχουμε κραδασμούς, δεν έχουμε βιμπράζ. Είναι γλυκό, ραφινάτο και ήσυχο μοτεράκι. Το Daytona ουσιαστικά τι είναι? Ένα κορδωμένο street που έχει και adventure στοιχεία. Adventure στοιχεία γιατί μπορεί να μας μετακινήσει εντός πόλης, μπορεί να μας εκδρομεύσει, παύλα, ταξιδέψει, να μας βάλει και στο χωματόδρομο αν το θέλουμε, βέβαια ήπια, γιατί έχουμε 17 ρεζάντες. Πάμε λοιπόν στη θέση οδήγησης, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε σε ποια αναστήματα απευθύνεται η μοτοσυκλέτα. Μπορεί να την πάρει και ένας αναβάτης εύκολα και να έχει το κοντρόλ ακόμα και στο 1,70. Εγώ είπαμε, είμαι 1,77. Παρ' όλα αυτά, δεν είμαι μεγάλος πάνω στη μοτοσυκλέτα. Μπορείς να είσαι και ένα 80. Άρα από 1,70, 1,65 μέχρι και ένα 80 είναι το τέλειο μέγεθος. Γιατί είναι και μεσαίου μεγέθους μοτοσυκλέτα. Έχουμε λοιπόν μία σέλα, διόροφη, για να βάλουμε το συνεπιβάτη ψηλά και να έχει και αυτός τη θέα του και να είναι άνετα. Έχει και ωραίες χειρολαβές πίσω για να πιάνεται και να μην μας ενοχλεί να πέφτει πάνω μας. Και εμείς βρισκόμαστε σε μία κορδωμένη θέση, σε μία αναπαυτική και εργονομική σέλα, αλλά σκληρή. Όχι, αυτά τα πράγματα πρέπει να τα λέμε. Παρ' όλα αυτά, σε πολύ ωραία οδήγηση, γιατί το έχουμε οδηγήσει αρκετή ώρα, δεν κουράζει. Λες, όχ, πού θα πάω τώρα με αυτή τη σέλα, αλλά τελικά δεν έχει κανένα πρόβλημα. Το τιμόνι είναι τοποθετημένο σε αρκετά ψηλά καβαλέτα, μεταβλητής διατομής ο σωλήνας του και τα χέρια έρχονται σε φυσιολογικές γωνίες χωρίς ούτε να κρεμάνε, ούτε να έχουμε πολύ ψηλά τους ώμους μας. Γενικά, θα έλεγα ότι έχουμε μια πολύ ξεκούραστη, καθημερινή και εκδρομική θέση οδήγησης. Από εκεί και πέρα, ερχόμαστε πίσω από ένα ψηφιακό καντράν και μπράβο στην Daytona που έχει βάλει ένα ευδιάκριτο καντράν με την ένδειξη βενζίνης αλλά και με το στροφόμετρο και οπωσδήποτε και την ένδειξη ταχυτήτων και ένα ζελατινάκι, το οποίο τελικά δεν είναι ζελατινάκι, το βλέπεις να είναι χαμηλά. Όμως στην πραγματικότητα, πατώντας ένα κουμπί που είναι στα αριστερά, τσουπ, σηκώνεται προς τα πάνω και δημιουργεί μια τέλεια αεροδυναμική κάλυψη. Οι Zondes δεν τελειώνει εδώ. Έχουμε πολλά ηλεκτρονικά βοηθήματα. Καταρχάς, στο πλαίσιο του φινιρίσματος και της πιο ολοκληρωμένης τελικά της προσέγγισης, έχουμε και μία τάπα στο ρεζερβουάρ που ανοίγει με το πάτημα ενός κουμπιού. Η αλήθεια είναι ότι εδώ πέρα τα κουμπιά και τα ηλεκτρικά βοηθήματα είναι πολλά και αρκετά εντυπωσιακά. Έχουμε κουμπί Eco, όπου πατώντας το αλλάζει τη χαρτογράφηση και γίνεται πιο οικονομική, πιο ήπια η μοτοσυκλέτα. Όχι πολύ πιο ήπια, εμείς δεν είδαμε καμιά τρελή διαφορά, αλλά μέχρι τις 7.000 στροφές. Από εκεί και πέρα ξαναμπαίνει στο mode το γρήγορο. Δηλαδή το safe mode είναι για την οικονομία μέχρι 7.000 στροφές. Έχουμε μπαταρία λιθίου. Λιθίου, έτσι, όχι ηλιθίου,
Και μάλιστα είναι και πολύ έξυπνη αυτή η μπαταρία, διότι αν αφήσετε τη μοτοσυκλέτα σας 3, το πολύ 4 μέρες, τσουπ, πέφτει και κοιμάται, ξεκουράζεται, για να μην έχει καμία κατανάλωση. Κατανάλωση μηδενική. Εσύ λοιπόν τι κάνεις? Πηγαίνεις στην αριστερή πλευρά, πάνω από τη γάμπα σου την αριστερή, έχει ένα κουμπάκι κρυμμένο και διακριτικά. Το πατάς, γίνεται η περίμετρος του πράσινη και αμέσως τσαπ, ξυπνάει. Ενεργοποιείται η μπαταρία και βάζεις μπροστά το ζώντες. Πόσο μας το βάζεις μπροστά, αυτό δεν είπαμε. Πρέπει να έχεις οπωσδήποτε το keyless, το smart key, το έξυπνο κλειδί που είναι πάντα στην τσέπη σου. Να, εδώ το έχω βάλει εγώ, μου φαίνεται. Ουαπ, αυτό εδώ είναι. Λοιπόν, πηγαίνεις κοντά, το έχεις τσεπούλα σου και πατάς ένα δευτερόλεπτο αμέσως στο κουμπάκι της εκκίνησης. Αμέσως ανάβει η οθόνη και ενεργοποιούνται τα ηλεκτρονικά συστήματα. Αν τώρα θέλεις να το κλειδώσεις, βάζεις το τιμόνι στη θέση που είναι να κλειδωθεί και κρατάς λίγη ώρα παραπάνω το κουμπάκι πατημένο. Δεν τελειώνουμε εδώ όμως. Έχουμε και φώτα τύπου LED. Έχουμε τεχνολογία, παιδιά. Εδώ βλέπουμε μία μοτοσυκλέτα 312 κυβικών εκατοστών που είναι υπερπρικισμένη από περιφερειακά. Έχει τα καγκελάκια της, έχει το ανάποδο μπροστινό σύστημα, έχει το ABS. Το ABS βέβαια, γιατί έχουμε και τα φρένα μας, τα οποία πρέπει να είναι και αυτά ABS-άτα. Εδώ όμως έχουν σκεφτεί οι φίλοι μας οι ζωντικοί και έχει κουμπί που άμα θέλεις το βγάζεις και μπορείς να κάνεις και την παδιά σου πατώντας το πίσω φρένο ή το εντάκι σου πατώντας δυνατά τον μπροστινό. Άρα βλέπουμε ότι σου δίνει τη δυνατότητα της επιλογής. Οδηγικά, τι γίνεται? Το μοτέρ 312 κυβικά εκατοστά είναι ικανό να μας ικανοποιήσει? Και βέβαια είναι ικανό να μας ικανοποιήσει. Και μάλιστα να παίξουμε, να γουστάρουμε, να στρίψουμε. Έχουμε λοιπόν ένα μοτέρ ζωηρό, χωρίς κραδασμούς όπως είπα στην αρχή, που θα δείτε τελική ταχύτητα, όπως είχαμε δει εμείς τότε στα Τρίκαλα, 162 χιλιόμετρα στο ψηφιακό κοντέρ. Και βλέπεις 162 χιλιόμετρα και πηγαίνεις και ζωηρά και είσαι και χαλαρός μέσα στην πόλη, γιατί βοηθάει πολύ η κλιμάκωση του κυβωτίου που έχει πολύ καλά κλειδώματα. Εδώ όμως πρέπει να δούμε και τι κατανάλωση έχουμε. Πάτε λοιπόν στο βενζινάδικο, στο Πανελλήνιον, εκεί που βάζουμε πάντα βενζίνη στις μοτοσυκλέτες μας. Πατάτε το κουμπάκι, ανοίγει η τάπα, έρχεται ο κυριούλης με τη στολή εποχής από τη δεκαετία του 50 και του 60 και αμέσως γεμίζει το ρεζερβουάρ σας με 15,5 λίτρα καύσιμο. Και εδώ θέλω να σας ρωτήσω και να μας γράψετε από κάτω στα σχόλια του YouTube. 15,5 λίτρα καύσιμο με κατανάλωση 3,6 λίτρα ανά 100, πόση αυτονομία έχει η μοτοσυκλέτα που έχω δίπλα μου? Να πούμε δύο λόγια και για τα φρένα. Τα φρένα της μοτοσυκλέτας είναι πολύ φιλικά, αλλά γίνονται ακόμα καλύτερα άμα απενεργοποιήσουμε το ABS. Εμένα προσωπικά μου αρέσουν τα φρένα να μην έχουν ABS. Όχι ότι είναι επεμβατικό, μπαίνει όταν πρέπει και εκεί που πρέπει. Αλλά άμα έχουμε μια καλή άσφαλτο, μπορούμε να το απενεργοποιήσουμε και να πάρουμε τα μέγιστα. Πολύ καλές είναι και οι αναρτήσεις και δίνω άριστα στο μπροστινό σύστημα που έχει ναι μεν 110 χιλιοστά διαδρομής μόνο και είναι 41 χιλιοστά, αλλά κάνει καταπληκτικά τη δουλειά του. Το πίσω αμορτισέρ είναι λίγο πιο σκληρό, όμως άμα βάλετε δεύτερο άτομο, πραγματικά θα δείτε ότι έχει και ταξιδιωτικές δυνατότητες. Γιατί να πάρω τώρα το Zondes 310, γιατί να το επιλέξω? Καταρχάς είπαμε στην αρχή ότι είναι εντυπωσιακό. Κατά δεύτερον, είναι απόλυτα λειτουργικό. Και αν πρέπει να βρούμε, να ψάξουμε ένα σημείο που δεν εντυπωσιαστήκαμε, δεν μας άρεσε τέλος πάντων πάρα πολύ, είναι ότι το τιμόνι δεν κλείνει πάρα πολύ για να κάνουμε ελιγμούς ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Δεν πειράζει, είναι όμως μικρό το μεταξόνιο, γρήγορη γεωμετρία του και θα το αντικαταστήσουμε με την συνολική ευελιξία της μοτοσυκλέτας.
Και αν εντυπωσιαστήκατε και αν σας άρεσε το συγκεκριμένο μοντέλο, τώρα θα εντυπωσιαστείτε ακόμα περισσότερο από τον κερασάκι στην τούρτα, που δεν είναι άλλο από τη τιμή της, που έχουμε 3.995 ευρώ. Εμείς λέμε ναι, λέμε μπράβο στην Gorgoli ΑΕ που κρατάει χαμηλά τις τιμές και δίνει τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να πάρουν μια ολοκληρωμένη μοτοσυκλέτα και να μοτοσυκλετήσουν σε όλο το πλαίσιο και σε όλο το πεδίο δράσης. Να είστε καλά και να φρόνετε πάντα όλο σας το μοτοσυκλετιστικό εξοπλισμό.